Είναι κοντά μας το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Ο κύριος Θεοχάρης είναι υφυπουργός οικονομικών. Κύριε Υπουργέ, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς. Δεν είναι εύκολη απάντηση, γιατί οι πληγές είναι ανοιχτές ακόμα και όσες φορές το έχω θέσει το ερώτημα, απάντηση συγκεκριμένη δεν έχω λάβει. Αλλά αν μπορείτε να μας δώσετε μια τάξη μεγέθους, πόσο μας κόστησαν οι τελευταίες καταστροφές, αναφέρομαι στις πρόσφατες πυρκαγιές αλλά και στις πλημμύρες. Πράγματι, το να κάνεις έναν υπολογισμό αυτή τη στιγμή, όταν ακόμα σε ορισμένα σημεία μέχρι και τον νερό δεν έχουν αποσυρθεί εντελώς, για να μπορεί κάποιος να κάνει μια πλήρη αυτοψία, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και βέβαια υπάρχει και η πληγή στην οικονομία, η οποία θα φανεί τους επόμενους μήνες. Δηλαδή, κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες θα πάρουν κάποιο χρονικό διάστημα να στάθουν ξανά στα πόδια τους. Εν τω μεταξύ, οι πελάτες τους θα έχουν βρει άλλες εναλλακτικές κτλ. Νομίζω καταλαβαίνετε ότι οι επιπτώσεις μπορεί να είναι και μακροχρόνιες. Επίσης, πρέπει να ξεχωρίσουμε τις επιπτώσεις σε δημοσιονομικές, δηλαδή αυτές που είναι άμεσες σε σχέση με το ταμείο της χώρας, είτε έξοδα που πρέπει να γίνουν άμεσα για να στηρίξουμε τον κόσμο, είτε έργα τα οποία πρέπει να ξαναφτιαχτούν, γιατί ενδεχομένως φτιάχτηκε ένας δρόμος και ξαναφτιάχτηκε τώρα πάλι μια γέφυρα ή το σιδηροδρομικό δίκτυο. Και επιπτώσεις οι οποίες είναι ευρύτερα της ίδιας οικονομίας. Οι επιπτώσεις στο ΑΕΠ, οι επιπτώσεις στην... Μπορούμε να τα υπολογίσουμε αυτά, ας πούμε στο ΑΕΠ, πόσο θα μας κοστίσει αυτό? Αυτό είναι πιο δύσκολο στο ΑΕΠ. Τα δημοσιονομικά λίγο φαίνονται πιο εύκολα. Θα έλεγα ότι λίγο κάτω από 2 δις και αρκετά πάνω από, ή μάλλον λίγο πάνω από 2,5, είναι ένας δείκτης, μια τάξη μεγέθους, για το που περίπου φαίνεται να κινηθεί. 2 με 2,5 λέτε. Ναι, το συνολικό. Δεν είναι 4 δις, γιατί ακούστηκαν αυτά τα ποσά, κύριε Θεοχάρη. Ξαναλέω, υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες. Αυτή τη στιγμή, έτσι, με τις πρώτες παραδοχές που μπορεί κάποιος να κάνει, νομίζω ότι εκεί είναι κάπου το πραγματικό νούμερο. 2 με 2,5. Εξελίσσεται. Θέλω, επειδή το είπατε για τις επιχειρήσεις και το είπε και ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη κανένα 2 φορές, με το ζήτημα της υποχρεωτικής ασφάλισης. Πότε θα το δούμε αυτό να παίρνει σάρκα και οστά, δηλαδή να υποχρεωθούν όχι μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά το σύνολο των πολιτών, είτε έχουν σπίτια, είτε έχουν κτηνοτροφικές μονάδες, είτε έχουν κτήματα, να υπάρχει, ας πούμε, υποχρεωτικότητα στην ασφάλιση. Θα το δούμε σύντομα αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχουν 2 κομμάτια σε αυτό. Το ένα είναι ένα πολύ συγκεκριμένο και πολύ διακηρυγμένο πια μέτρο, το οποίο το ετοιμάζουμε και νομικά για να καταδεχθεί σε ένα επόμενο νομοσχέδιο. Ναι. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο έχει σχέση με την υποχρεωτική ασφάλιση και των κτηρίων και των αποθεμάτων και των μηχανημάτων, έτσι, του εξοπλισμού των επιχειρήσεων, που σε γενικές γραμμές θα πρέπει να το κάνουν ήδη μόνες τους. Έτσι. Μιλάμε για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ναι. Πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ τζίρο. Είναι περίπου 16.000 αυτές οι επιχειρήσεις στη χώρα μας. Οι οποίες πρέπει να το κάνουν. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα? Από πρώτης πρώτου θα πρέπει να είναι ασφαλισμένες. Εδώ υπάρχει το στοιχείο της υποχρεωτικότητας, έτσι? Βεβαίως. Αυτό εδώ θα επεκταθεί και σε άλλους μικρομεσαίους πολίτες, ιδιοκτήτες? Πώς το βλέπετε το μέτρο να εξελίσσεται? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σκέψη για επέκταση της υποχρεωτικότητας παρακάτω. Όμως, η ασφάλιση είναι ένα μέτρο το οποίο με ένα μικρό σχετικά κόστος σε διασφαλίζει από ακραίες καταστάσεις, από την καταστροφή, η οποία μπορεί να σε βγάλει, καταλαβαίνουμε, να σε βγάλει εκτός όλων των προγραμματισμών που μπορεί να έχεις. Μια επιχείρηση θα είναι πολύ δύσκολο να σταθεί στα πόδια της, εάν δεν είναι ασφαλισμένη. Γι' αυτό οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις το κάνουν ήδη και συνεπώς αυτή η υποχρεωτική ασφάλιση στην πραγματικότητα λίγα προσέτει σε αυτές. Όμως, εκεί που είναι πιο αναγκαία, διότι μια μεγάλη επιχείρηση έχει ενδεχομένως και ένα μεγαλύτερο απόθεμα δυνάμεων, λεφτά στην τράπεζα ή πιο πολλές δυνάμεις και μπορεί να έχει και παραπάνω εργοστάσια, ας το πω έτσι. Μπορεί να καταστραφεί το ένα και να μπορεί να μεταφέρει την παραγωγή σε κάποιο άλλο σημείο. Οι μικρότεροι, οι οποίοι
αν επέλθει μια καταστροφή, εξαφανίζονται από το χάρτη. Συνεπώς, είναι ακόμα πιο αναγκαίο, κατά την άποψή μου, να το κάνουν ήδη. Να το κάνουν οι ίδιοι όμως, λέτε. Βέβαια, είναι μια παρότρινση αυτό. Και από εκεί και πέρα θα δούμε αν υπάρχει λόγος για περαιτέρω διεύρυνση των κριτηρίων της υποχρεωτικότητας. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τους πολίτες, τα σπίτια μας, εδώ πέρα είναι λίγο διαφορετική η συζήτηση. Και εδώ, στην πραγματικότητα, αυτός ο οποίος έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτός ο οποίος είναι οικονομικά ασθενέστερος. Και γι' αυτό θα πρέπει όσο μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα. Αρχικά, αν θέλετε, και επικοινωνιακά, τη συζήτηση, τι προσφέρει ασφάλεια, για ποιο λόγο πρέπει να γίνεται και για ποιο λόγο μας σωθεί κιόλας και σε πρακτικές οι οποίες βελτιώνουν την αντιμετώπιση των κινδύνων. Από την άλλη, όμως, η συζήτηση περί υποχρεωτικότητας, ναι, μεν την κήρυξε στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός ανοιχτή πια, ότι πρέπει να τη συζητήσουμε. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν μιλάμε για σκέψεις για να τη θεσμοθετήσουμε. Νομίζουμε ότι απλώς αξίζει να γίνει αυτός ο δημόσιος διάλογος για να καταλάβουμε όλοι που βρισκόμαστε. Και έχει να κάνει και με τον προϋπολογισμό και τις αντοχές της χώρας. Δηλαδή, αν έχουμε μια συνέχεια που, όπως λένε οι ειδικοί, οι επιστήμονες, ότι πλέον τα φαινόμενα θα είναι πιο συχνά, πόσο να αντέξει και μια οικονομία. Από εκεί και ύστερα θέλω να σας ρωτήσω τι αλλάζει, αν μπορείτε να μας το πείτε αυτό, στην φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζεται ενιαίως συντελεστίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Ποιες είναι οι σκέψεις σας? Εξετάζονται πολλά σενάρια αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε όλοι και έχει βγει και στο δημόσιο διάλογο ως θέμα το ζήτημα της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών ως ένα από τα μεγάλα ζητήματα της αντιμετώπισης φοροδιαφυγής. Mm-hmm. Εδώ πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν μπορεί να λυθεί ή να πιαστεί όλη η φοροδιαφυγή από το φορολογικό σύστημα. Δεν φτάνει αυτό. Χρειάζεται παραπάνω εργαλεία, χρειάζεται η κοινωνία να κινηθεί προς τα ψηφιακά εργαλεία για να αποκαλυφθεί ο τζίρος. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και χρειάζεται και από την άλλη μεριά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να έχουν τέτοια εργαλεία στα χέρια τους, τέτοιες δυνατότητες και τέτοια εκπαίδευση και υλικά μέσα και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, ώστε να φέρουν σε την αποστολή τους με επιτυχία εις πέρας. Άρα, το φορολογικό σύστημα είναι ένα από τα τρία κομμάτια, αν θέλετε, ενός ευρύτερου παζλ. Όμως υπάρχει φορολογικό σύστημα που ευνοεί την φοροδιαφυγή και υπάρχει φορολογικό σύστημα που... Εδώ τι αλλάζει, τι θα δούμε να αλλάζει. Διαβάζω για παράδειγμα, κύριε Θεοχαρή, ότι έρχονται αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, ώστε να μην φορολογείται το 70% των αυτοαπασχολούμενων με το 9% που ισχύει σήμερα. Αλλάζει το 9%, καταργείται? Δεν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή, διότι το μόνο που γίνονται είναι τα διάφορα σενάρια να αξιολογούνται και να κοστολογούνται. Δεν είμαστε σε θέση να μπορούμε να πούμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα για τις προτάσεις, γιατί δεν έχουν υπάρξει και αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας. Συνεπώς, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είμαστε σε καλό δρόμο, έχουμε κάποιες μελέτες στα χέρια μας, τις οποίες χρησιμοποιούμε. Έχουμε κάποια σενάρια τα οποία έχουμε βάλει κάτω στο τραπέζι. Και τώρα πια και σε νομικό επίπεδο και σε τεχνικό επίπεδο και σε δημοσιονομικό επίπεδο προσπαθούμε να δούμε όλες... Πότε θα δούμε αυτές τις αλλαγές λοιπόν να υλοποιούνται? Να δούμε λίγο το χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος του έτους. Ο στόχος μας είναι πράγματι μέχρι το τέλος του έτους ή αρχές του επόμενου, το αργότερο, να είμαστε έτοιμοι να τις παρουσιάσουμε και στον κόσμο, φυσικά στη διαβούλευση και τελικά στην συμβουλή. Μέχρι λοιπόν το τέλος του έτους ή στην αρχή του επόμενου θα Ακριβώς. δούμε τις αλλαγές που θα αφορούν στην φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Σωστά? Σωστά. Πάντως, εάν καταργηθεί το 9%, αυτό σηματοδοτεί νέες επιβαρύνσεις. Δηλαδή, αν πάει προς τα πάνω, θα είναι ίσως το πρώτο μέτρο που θα έχει μια αντίθεση, θα είναι στον αντίποδα της φιλοσοφίας σας. Επί της ουσίας, θα μεγαλώνει τους φόρους, δεν θα τους μειώνει. Κοιτάξτε, συνολικά, αν θέλετε, έτσι,
Δεν μπορώ να σας πω καταρχήν αν θα αυξηθεί μία κλίμακα ή άλλη οτιδήποτε. Αλλά συνολικά όμως είναι δεδομένο ότι πρέπει να πετύχουμε μία σειρά από στόχους με την μεταρρύθμιση αυτή. Πρέπει να πετύχουμε την αύξηση των δηλωμένων εισοδημάτων. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε εισοδήματα σε ελεύθερους επαγγελματίες των 1.000 ευρώ ή των μείων 1.000 ευρώ ή των 2 ή των 3.000. Αυτό είναι. Μιλάμε ετήσια, έτσι. Ετήσια, βέβαια. Το δεύτερο είναι να μπορέσουμε και να. Συνδεδεμένο με αυτό είναι ότι προφανώς με άλλα κριτήρια θα δίνονται και τα επιδόματα, έτσι, διότι καταλαβαίνουμε τώρα ότι οι πρώτοι οι οποίοι παίρνουν τα επιδόματα ή παίρνουν τα παιδιά τους στους βρεφονιμπιακούς σταθμούς και τα λοιπά, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δηλώνουν αυτά τα 1.000 ευρώ το χρόνο και προφανώς περνάνε όλα τα κριτήρια. Το 67%, κύριε Υπουργέ, ακούστε το τώρα, το έψαξα, το βρήκα το στοιχείο, το 67% των αυτοαπασχολούμενων δηλώνει κάτω από 10.000 ευρώ με μέσο εισόδημα 3.200 ευρώ. Ετήσια, σε ετήσια βάση, έτσι. Έτσι, ακριβώς. Άρα εδώ πέρα έχουμε ένα ζήτημα. Το δεύτερο είναι προφανώς να αυξηθεί και η συνολική φορολογική επιβάρυνση. Ιδανικά καταργώντας και το τέλος επιδιώματος ή, εν πάση περιπτώσει, ξεκινώντας μια σταδιακή καταργησή του, ώστε να η φορολογική επιβάρυνση των ελεύθερων επαγγελματίων να αρκεί και να μην χρειάζεται το τέλος επιδιώματος για να υλοποιηθεί. Εδώ μήπως γίνεται η σύνδεση του τέλους επιδιώματος με το δηλωθέν εισόδημα, δηλαδή, να το θέσω αλλιώς, μήπως η κατάργηση του τέλους δεν θα είναι οριζόντια, αλλά θα διατηρηθεί ως ένας ελάχιστος φόρος σε όσους συστηματικά, εντός εισαγωγικών λέξη, εμφανίζουν ζημιές. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο υπήρχε από πάντα και παλιά. Είναι ένα σενάριο που εξετάζεται και αυτό. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Σε κάθε περίπτωση είναι όλα αυτά πρέπει να. Μου είπατε όμως ότι θα αυξηθεί η συνολική φορολογική επιβάρυνση για το με άξονα το τέλος. Και όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται λιγότερο από όσο θα μπορούσαν να φορολογηθούν. Συνεπώς, ένας από τους στόχους θα είναι και η αύξηση φορολογικής επιβάρυνσης. Όμως, ο σημαντικότερος στόχος είναι το φορολογικό σύστημα να είναι δίκαιο, να φαίνεται, να μπορεί να εξηγηθεί ως τέτοιο. Και με αυτόν τον τρόπο να ενισχύει τη φορολογική συνείδηση. Δηλαδή, να μην νιώθει κανείς ότι η φορεία τον υπερφορολογεί ή τον κλέβει, να το πω αλλιώς, και δεν το επιτρέπει, ας το πούμε, να ανασάνει. Τη συναλλαγή κάτω από το τραπέζι, πώς θα την αντιμετωπίσετε? Δηλαδή, το έχω πει χιλιάδες φορές, πας σε ένα συνεργείο και σου λέει, για να φτιάξουμε το αυτοκίνητό σου είναι 600 ευρώ με ΦΠΑ και 300 ή 400 ευρώ έτσι, μαύρα. Αυτό πώς αντιμετωπίζετε, κύριε Θεοχάρη? Σε κάθε περίπτωση η φορολογική συνείδηση χτίζεται, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το έχουμε δει και γι' αυτό θέλουμε να συνεργαστούμε και έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση με το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να ακούμε και από τις πρώτες τάξεις των παιδιών. Σύμφωνα, εντάξει. Είναι της φορολογικής συνείδησης. Πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, είναι το πιο σημαντικό. Αλλά το πιο σημαντικό ακόμα είναι ένα μπόνους εκείνη την ώρα. Να ξέρει ο πολίτης, κατά τη διάρκεια της συναλλαγής με τον ηλεκτρολόγο, τον υδραυλικό, τον άνθρωπο που έχει το συνεργείο, ότι αυτόματα, αν επιμείνει να πάρει απόδειξη, θα υπάρξει και ένα μπόνους που θα το δει άμεσα στον λογαριασμό του. Υπάρχουν τέτοιες σκέψεις ή όχι? Δεν το έχουμε δει ως τώρα να λειτουργούν αυτά τα κέντρα. Είδαμε τα κέντρα της λοταρίας, είδαμε τα κέντρα με τον κωδικό 049 που μάλιστα διπλασιάζονται σε περίπτωση ελεύθερων επαγγελματιών. Δεν δούλεψαν, έτσι. Και δυστυχώς δεν βλέπουμε να έχουν λειτουργήσει. Φαίνεται πως τα κίνητρα δεν είναι το κύριο κομμάτι. Και να σας πω και κάτι από πού ξεκινάει αυτό. Όσα κίνητρα και να δώσεις, πάντα υπάρχει ένα κομμάτι φορολογίας. Είτε φορολογία του ΦΠΑ, είτε φορολογία του εισοδήματος. Mm-hmm. Αν λοιπόν έχουμε κάτι, έχω εγώ να φορολογηθώ έστω και 10 ευρώ. Μπορώ να σας προτείνω 5 ευρώ να πάρετε εσείς και 5 ευρώ να πάρω εγώ και να γλιτώσω κάτι. Ναι. Άρα πρέπει από κάποια στιγμή και μετά πρέπει να αντιστεκόμαστε και εμείς οι ίδιοι σε αυτή την παρότρινση και σε αυτή τη λογική. Γιατί ναι. Όταν το παιδί μας είναι άρρωστο, από αυτά τα χρήματα θα πληρωθεί το νοσοκομείο στο οποίο θα πάει. Όταν, δεν το βλέπεις όμως εκείνη την ώρα, λες στο χρήμα. Δεν το βλέπεις έτσι. Δηλαδή, θα έπρεπε να το βλέπεις με την οπτική, αλλά λες τώρα θα κερδίσω, ξέρω εγώ, να πάω διακοπές. Θα κερδίσω να έχω χρήματα για το παιδί μου, για τα φροντιστήρια, τα βιβλία του. Ναι,
Δεν είναι όμως έτσι, γιατί αν δεν υπάρχουν σχολεία για το παιδί σου, όσα φροντιστήρια και να το κάνεις, δεν φτάνουν τα φροντιστήρια. Θέλει μια άλλη φιλοσοφία αυτό που λέτε. Προσθέτουν πάνω σε μια βασική παιδεία η οποία προσφέρεται δωρεάν. Το θέμα είναι πώς κάποιος επαγγελματίας μπορεί να δηλώνει κέρδη μικρότερα από τις δαπάνες του. Δηλαδή αυτό είναι χαριπότερα, έτσι. Ναι, είναι και όλα αυτά λοιπόν, όλες αυτές οι περιπτώσεις είναι περιπτώσεις που θέλουμε να εξετάσουμε και να δούμε ποια είναι η βέλτιστη τεχνική. Οι αλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες, υποθέτω ότι με βάση το χρονοδιάγραμμα που μου είπατε, θα αφορούν στα εισοδήματα του 2024, ναι? Είναι πάρα πολύ πιθανό. Δεν λέω ότι έχει πάρθει κάποια απόφαση αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό σήμερα. Το είπε ο Πρωθυπουργός με κάποια δόση, αν θέλετε, καθυστέρησης, αλλά το έχουμε ακούσει πολλές φορές το ζήτημα της διασύνδεσης ταμιακών με τα POS. Πότε θα υλοποιηθεί αυτή η προσπάθεια? Αυτό έχουν ήδη ξεκινήσει προδιαγραφές και διάφορα άλλα πράγματα. Από εκεί πέρα αυτό θα συνεχιστεί, η διαδικασία έχει επιταχυνθεί και αρχές του 24 θα είμαστε έτοιμοι με ένα πλήρες λειτουργικό σύστημα. Αρχές του 24 δηλαδή μπαίνει σε πλήρη εφαρμογή το μέτρο? Ναι. Και κλείνοντας, είδα χτες τους Times της Νέας Υόρκης να λένε ότι για την ελληνική οικονομία ότι είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρώπης. Θέλω να ρωτήσω αυτό πρακτικά τι σημαίνει και πόσο τα παγκόσμια σύννεφα που σκοτεινιάζουν τις οικονομίες διεθνώς, πόσο μας πτωούν ή δεν μας πτωούν τελικά? Κοιτάξτε, το πρώτο είναι ότι μεταφράζεται σε μειωμένη ανεργία, μεταφράζεται σε αυξημένα εισοδήματα, μεταφράζεται σε μια καλύτερη κινητικότητα, ας το πούμε, εργασιακή, γενικότερα ευκαιρίες για τον κόσμο μας. Από εκεί πέρα, βέβαια, δεν είμαστε ακόμα εκεί που θα θέλαμε να είναι, δεν είμαστε σε ένα σημείο που να έχουμε ξεπεράσει όλες τις κρίσεις αυτής της δεκαετίας, οι οποίες ήταν απανωτές, ξεκινώντας με την οικονομική και όλες τις επόμενες που ακολούθησαν. Είναι προφανές ότι η χώρα μας όμως είναι πια και η οικονομία της πολύ πιο ισχυρή, πολύ πιο ανθεκτική και πολύ πιο ευέλικτη ώστε να αντιμετωπίσει τις κρίσεις. Συνεπώς, από την άποψη του χτυπήματος της οικονομίας και των προβλημάτων που δημιουργούνται, δεν θέλουμε να έρθει καμία κρίση, ούτε εξωγενής, ούτε ενδογενής. Από την άποψη όμως της σχετικής ανταγωνιστικότητας, της σχετικής δύναμης και κατάταξης σε σχέση με τις χώρες που ενδεχομένως ανταγωνιζόμαστε οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο, οι κρίσεις αυτές μάλλον είναι προς το συμφέρον της χώρας, με την έννοια ότι τις αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερη δύναμη από τις άλλες χώρες και ως εκ τούτου κερδίζουμε πόντους, αν θέλετε, κερδίζουμε νέες αγορές, οι εξαγωγές μας βρίσκουν τόπο και λόγω ύπαρξη κτλ. Οπότε με αυτή την έννοια και με όρους μόνο σχετικούς μπορούμε να κερδίσουμε μέσα από την... είναι μια ευκαιρία, αν θέλετε, μέσα από αυτές τις κρίσεις. Τι προσδοκίες, και κλείνω με αυτό, υπάρχουν από την αύξηση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης? Υπάρχει κάποιος στόχος, υπάρχει κάποιο ποσό που πιστεύετε ότι θα καταφέρετε να το πετύχετε? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιον στόχο. Κυρίως ξεκινάμε με την ανάλυση των προβλημάτων που υπάρχουν στο υπάρχον σύστημα και με την διόρθωσή τους και από εκεί πέρα θα δούμε δημοσιονομικά και φορολογικά τι αυτό σημαίνει. Μάλιστα, κύριε Θεοχάρη, θερμά σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, υφυπουργός Οικονομικών.